Βρεθήκαμε σήμερα εδώ στο Υπουργείο Εμπορίου, μια μεγάλη αντιπροσωπεία από εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και από το Μαρούσι και από την Ανοιχτή Πόλη και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροσωπεία μικροπαραγωγών, οι οποίοι χτες 16 μικροπαραγωγοί χρεώθηκαν με κλήσεις και με πρόστιμα για το γεγονός ότι μοίραζαν τρόφιμα χωρίς μεσάζονται στο Μαρούσι, επιτελώντας δηλαδή μια πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης σε μια κοινωνία η οποία χυμάζεται από την κρίση και έχει ανάγκη από φθηνά προϊόντα. Και συναντηθήκαμε εδώ πέρα με τον Γενικό Γραμματέα για να τους ζητήσουμε να διαγραφούν αυτά τα πρόστιμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος οι άνθρωποι αυτοί να πληρώσουν και στην ουσία να τιμωρηθούν για μια πράξη αλληλεγγύης. Για μας αυτό που είναι το πολύ σημαντικό είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, από τη στιγμή που έγινε μετά από καταγγελία του Δημάρχου Αμαρουσίου αυτή η επιβολή προστίμων, η τοπική αυτοδιοίκηση να αντιληφθεί ότι πρέπει να σταθεί στον πλευρό των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που δυσκολεύονται το οικογενειακό τους εισόδημα να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, και αντί να στέλνει την αστυνομία και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να καταστήλουν στην ουσία με εξοντωτικά πρόστιμα τέτοιου τύπου πράξεις, θα πρέπει να σταθεί αρρωγός σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Είναι πραγματικά πολύ οξύμορο. Σε μια περίοδο όπου οι πόλεις μας έχουν καταληφθεί από τραπεζοκαθίσματα, όπου οι δημόσιοι χώροι είναι περιορισμένοι εξαιρετικά, την ίδια στιγμή να γίνεται καταγγελία για κατάληψη ενός χώρου από μικροπαραγωγούς οι οποίοι στην ουσία προωθούσαν αυτά τα προϊόντα σε φτηνές τιμές χωρίς μεσάζοντες στην κοινωνία. Κατά την άποψή μας, αυτά τα πρόστιμα πρέπει να σβηστούν και τέτοιου τύπου πράξεις όχι μόνο δεν πρέπει να καταστέλλονται, αλλά πρέπει και να ενθαρρύνονται και να εγκολπώνονται και από τις δημοτικές αρχές.